Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Αγκάλη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Βουδουρή, είναι παράξενο, είναι περίεργο, είναι ο εντοπισμός δηλαδή ραδιενεργών στοιχείων σε νερό από γεώτρηση εδώ, στην περιοχή μας. Και είναι αποτέλεσμα φυσικό ή είναι αποτέλεσμα κάποιας κακής ανθρώπινης διαχείρισης? Να πω κάτι γενικό στην αρχή. Το θέμα της ρύπανσης και της ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων νερών δεν είναι κάτι ασύνηθε στον ελληνικό χώρο. Επειδή η Ελλάδα έχει μεγάλο μήκος ακτών και πολλά νησιά, έχουμε το πρόβλημα της υφαλμήρησης, που είναι ένα υπαρτιμόν πρόβλημα στις παράκτες περιοχές όπου τα νερά υφαλμυρίζουν και είναι ακατάλληλα για πόση. Έχουμε επίσης το πρόβλημα της νητρορύπανσης γεωρικής προέλευσης από την εντατική χρήση λιπασμάτων στις περιοχές που χρησιμοποιείται εντατική γεωργία. Άρα πάρα πολλοί υδροφορείς, υπόγειοι υδροφορείς, έχουν ποιοτικά υποβαθμιστεί και το νερό είναι ακατάλληλο για πόση. Τελευταία εμφανίζονται και προβλήματα με βαρέα μέταλλα, μεταλλοειδή, ραδιενεργά στοιχεία κλπ. Όσο προχωράμε στην τεχνολογία και στην τελειοποίηση των οργάνων χημικής ανάλυσης, ανιχνεύουμε τέτοια στοιχεία. Δηλαδή παλιά δεν υπήρχαν να κάνουμε έρευνα εντοπισμού αρσενικού, ανίχνευση χρωμίου, εξασθενούς, ραδιενέργειες κλπ. Τώρα βέβαια που τελειοποιούνται τα όργανα, η ΔΕΙΑ προμηθεύονται καινούργια όργανα, υπάρχουν επιστημονικά εργαστήρια που έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν, βλέπουμε υπάρχουν και πολλά τέτοια στοιχεία. Άρα η ρύπανση λοιπόν είναι δύο ειδών. Είναι φυσικής προέλευσης, γεωγενούς προέλευσης, λιθογενούς προέλευσης θα έλεγα εγώ σαν γεωλόγος, δηλαδή οφείλεται στην παρουσία πετρωμάτων όπου το νερό μέσα στα οποία κυκλοφορεί εμπλουτίζεται με αυτά τα στοιχεία, και ανθρωπογενούς προέλευσης όπου προέρχεται από την δραστηριότητα του ανθρώπου μέσω διαφόρων δράσεων, βιομηχανίας, μεταλλουργίας και ούτω καθεξής. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα, για να πάμε έτσι στην ουσία του ερωτήματός σας, που είπαμε ανιχνεύτηκε ραδιενεργά στοιχεία σε μια γεώτρηση στην κοινότητα του Ασκού, του Δήμου Βόλβης, δεν είναι κάτι ασύνηθες και αυτό, δηλαδή στην περιοχή είχε ανιχνευτεί στην Νυφόπετρα. Χωρίς να έχω τα στοιχεία μου έτσι πλήρη τι είδους ραδιενέργεια ανιχνεύτηκε, πιθανό νομίζω ότι έχει ανιχνευτεί ουράνιο από ό,τι θυμάμαι από την περσινή έρευνα που έχει δημοσιοποιηθεί εν μέρη. Υπάρχει πρόβλημα, κάνει εγώ, χωρίς να έχω δηλαδή πλήρη τα στοιχεία μπροστά μου, υποψιάζομαι ότι αυτό σχετίζεται με την παρουσία γεωθερμικών ρευστών στην περιοχή. Ξέρουμε ότι στην περιοχή της Μυγδονίας Λεκάνης υπάρχουν γεωθερμικά πεδία, όπως είναι στο Λαγκαδά, στην Απολωνία κλπ. Στην Νυφόπετρα υπάρχουν νερά, δηλαδή γεωθερμικά ρευστά, τα οποία τα αξιοποιούμε. Έχουν και αιματικές ιδιότητες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κάνει για πόσιμο. Αυτά τα νερά δεν είναι πόσιμα γιατί περιέχουν ιχνοστοιχεία σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις αποδεκτές που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκ τούτου λοιπόν θεωρώ ότι το αίτιο είναι φυσικό, είναι λιθογενές, είναι κάποια γεωθερμικά ρευστά που ανεβαίνουν, βρίσκουν τρόπους μέσα από ρήγματα κλπ. Και αναμειγνύονται με τα υπόγεια νερά των υδροφορέων της περιοχής. Πιθανά να υπάρχει στο υπόβαθρο, να υπάρχουν γρανίτες, κάποια άλλα ουρανοφόρα πετρώματα. Πρέπει αυτό η έρευνα θα το δείξει. Το Πανεπιστήμιο είναι κοντά στην περιοχή. Μπορεί να το μια ομάδα επιστημόνων έμπειρων και από πολλές ειδικότητες μπορεί αυτά να τα λύσει τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει οι κάτοικοι να πίνουν από αυτό το νερό. Ο Δήμος νομίζω το έχει αποκλείσει από την υδροδότηση, τη συγκεκριμένη γεώτρηση, και θα λυθεί το θέμα άμεσα άμα συνεργαστούν οι επιστήμονες. Κύριε καθηγητά, τα στοιχεία τα ραδιενεργά τα εξετάζει, όπως είπα και νωρίτερα, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αντίστοιχο εργαστήριο υπάρχει στο Αριστοτέλειο? Στο εργαστήριο φυσικής που επικοινώνησα το πρωί της πυρηνικής φυσικής δεν κάνουν αναλύσεις. Πιθανόν να υπάρχουν κάποια ιδιωτικά εξειδικευμένα.
Σίγουρα όμως υπάρχει της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, αυτό είναι το πιο έγκυρο και επιστοποιημένο. Δεν αποκλείω να υπάρχουν και κάποια άλλα, σας λέω, ιδιωτικά, αλλά αυτή τη στιγμή η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι το πιο έγκυρο και αξιόπιστο διαπιστευμένο εργαστήριο για αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή μιλήσατε για την Νυφόπετρα και έχουμε το παράδειγμα του Ασκού, υπάρχει περίπτωση εδώ γύρω τριγύρω στην περιοχή μας, στη Μακεδονία, να βρούμε και άλλες περιοχές που έχουν κοιτάξτε, τέτοια κοιτάξτε, εδώ η Βόρειος Μακεδονία, η Βόρειο, δεν λέω Βόρειος Μακεδονία γιατί τώρα υπάρχει άλλο κράτος. Σωστά και αυτό. Η Μακεδονία, η δική μας, η ελληνική, είναι πλούσια σε γεωθερμικά πεδία. Υπάρχουν, εκτείνονται από την περιοχή που πάμε και κάνουμε στα Λουτρά Μπόζαρ, μέχρι την Αλεξανδρούπολη υπάρχουν διαπιστωμένα γεωθερμικά πεδία. Και πετρώματα που σχετίζονται έτσι με παρουσία πετρωμάτων ραδιενεργών, γρανίτες, γνεύση κλπ. Που υπάρχουν στην περιοχή. Άρα δεν αποκλείεται και να εντοπιστούν και σε άλλες περιοχές. Άλλωστε, για να αναγνωριστούν κάποια νερά σαν πόσιμα, πρέπει να τηρούν αυστηρούς ελέγχους, να πιστοποιούνται από εργαστήρια κατάλληλα, διαπιστευμένα, ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια. Και στα νητρικά, ας πούμε, που είναι από τα λιπάσματα, υπάρχει αυστηρό όριο να μην υπερβαίνουν τα 50 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, γιατί υπάρχουν προβλήματα στα παιδιά, στους ευαίσθητους οργανισμούς, παθαίνουν μια ασθένεια που είναι τα μπλε μωρά, που παθαίνουν, μελανιάζουν τα μωράκια και λοιπά αν πίνουν τέτοια νερά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν όρια τα οποία πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση, γιατί αφορά τη δημόσια υγεία, και να αποκλείονται τέτοιες πηγές τροφοδοσίας, δηλαδή η συγκεκριμένη γιώτρηση προφανώς πρέπει να αποκλειστεί και έχει αποκλειστεί από την τροφοδοσία, και να βρεθεί άλλη πηγή τροφοδοσίας για να καλύψει τις ανάγκες στη συγκεκριμένη κοινότητα του Ασκού. Και προλάβατε την ερώτησή μου, γιατί θα σας ρωτούσα αυτό ακριβώς. Αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία σε κάποιες περιοχές που δεν έχει γίνει εξέταση, αλλά μου είπατε ότι σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει υδροδότηση, το νερό εξετάζεται. Και εξετάζεται για όλους αυτούς τους παράγοντες. Φυσικά, ναι. Εξετάζεται για τα συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένα και τη ραδιενέργεια που επιβάλλει το πρωτόκολλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τηρούν κάποιες προδιαγραφές αυστηρές το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Αυτό είναι δεδομένο και η ΔΕΙΑ νομίζω το τηρούν και οι Δήμοι το τηρούν σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με δεδομένα αυτά τα ευρήματα και αναφέρομαι στα ραδιενεργά στοιχεία που εσείς γνωρίζετε ότι μπορεί να υπάρχουν, υπάρχει τρόπος ή υπάρχει πρόταση να γίνει κάποιου άλλου είδους παραγωγή, όχι ακριβώς παραγωγή, εκμετάλλευση. Επεξεργασία εννοείται, επεξεργασία αυτού του νερού για να δοθεί στην κατανάλωση. Όχι. Εννοώ αν μπορούμε αυτό το υπέδαφος με πλούσια αυτά τα ραδιενεργά στοιχεία, αν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Όχι, δυστυχώς. Πώς θα μπορούσαμε. Κοιτάξτε, υπάρχει περίπτωση, χρειάζεται όμως μεγάλου κόστους επεξεργασίες και δεν ξέρω αυτό αν οδηγεί και στα επιθυμητά αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν τεχνολογίες καταβήθησης αυτών των ιόντων ή χρήσης ρητινών να δεσμεύονται αυτά τα στοιχεία να μην περνάνε κλπ. Νομίζω είναι αυξημένου κόστους. Καλύτερα θα προτιμούσα δηλαδή να βρεθεί μια άλλη λύση, να γίνει μια γεώτρηση σε άλλη περιοχή που είναι κατάλληλο νερό, να μεταφερθεί νερό καλύτερης ποιότητας από άλλες περιοχές παρά να προβούμε σε τέτοιες. Γιατί επειδή αυτό το νερό είναι για ανθρώπινη κατανάλωση, θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Τα ραδιενεργά στοιχεία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με άλλο τρόπο? Κοιτάξτε, η ραδιενέργεια είναι και φυσική, είναι και φυσικής, είναι και ανθρώπινης προέλευση. Η φυσική προέρχεται από τα στοιχεία που υπάρχουν στη γη, όπως σας είπα, τα πετρώματα μιλάμε, που ναι. έχουν κλπ. Αλλά υπάρχουν και προέρχονται από βουρβαδισμούς, υπάρχει το τρίτο που προέρχεται από κοσμική ακτινοβολία. Υπάρχουν δηλαδή και φυσική και ανθρώπινης προέλευσης ραδιενέργεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που θέλουμε για το νερό, μόνο κάποια μορφή σε ραδιενέργεια για λουτρά και λοιπά που αξιοποιείται, αλλά εκεί θέλει πάλι και εκεί αυστηρές προδιαγραφές, όχι για πόση αλλά για κάποια έτσι θεραπεία
Γιατί τέτοιες περιοχές υπάρχουν, να ξέρετε, ψηλή ραδιενέργεια, έχει και η Ικαρία, η Εδιψό. Στην Εδιψό πάμε και κάνουμε μπάνια. Κάνουμε μπάνια όμως, δεν πίνουμε το νερό. Είναι δηλαδή κατάλληλο για κάποιες ειδικές θεραπείες που προτείνουν οι ειδικοί γιατροί. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή και εδώ στα Λουτρά. Αυτή μόνο τη χρήση, όχι για πόσιμο νερό. Εμείς μιλάμε, αυτή η γεώτρηση ήταν για πόσιμο νερό. Ναι, ναι, καλά, σαφώς. Άρα αυτό που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε από τα πετρώματα και από την παραγωγή αυτών των συστατικών, των χημικών συστατικών, είναι ουσιαστικά τα Λουτρά, όπως τα Λουτρά του Λαγκαδάκα. Εγώ μιλάω για το νερό που κυκλοφορεί σε αυτά τα πετρώματα. Έτσι τώρα σαν κοιτάσματα και λοιπά, σαν αξιοποίηση, σαν κοιτάσματα, σαν πέτρωμα ειδικό, ναι. Δεν είμαι ειδικός να πω. Κάποιοι ειδικοί συνάδελφοι κοιτασματολόγοι μπορούν να σας πούνε πιο αναλυτικά για την αξιοποίηση από πλευράς του πετρώματος σαν, ναι, ναι, ναι. Σαν παραγωγού, ας πούμε, κάποιου μεταλλεύματος. Αυτό εντάξει, αυτό είναι, δεν ξεφεύγει από τα δικά μου, δεν μπορώ να αποφανθώ γι' αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε αν υπάρχει ενδεχόμενο επιπτώσεων. Είπαμε βέβαια ότι το νερό αυτό εξετάζεται, αλλά αν κάτι ξέφυγε, αν κάτι παραβλέφτηκε, τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει στον ανθρώπινο οργανισμό? Τα ραδιενεργά ισότοπα, όπως ξέρετε, όπου τα γενικά τώρα μιλώντας, είναι ακατάλληλα για πόση, προκαλούν γενετικές μεταλλάξεις, λένε στην βιολογία, και τερατογενέσεις, λένε στη βιολογία, οπότε είναι κάτι που είναι πολύ αρνητικές, έτσι, οι συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία όταν καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες από αυτές τις, από αυτά τα στοιχεία. Είναι κάτι κακό σίγουρα για το πόσιμο, γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρές οδηγίες να μην υπερβαίνουν κάποια συγκεκριμένα όρια, κάποια μιλιγκράμμα ανά λίτρο δηλαδή. Ας πούμε για το ουράνιο θεωρεί τα 30 μιλιγκράμμ ολικό ουράνιο, γιατί το ουράνιο απαντάται σε δύο μορφές, ουράνιο 234 και 238, σαν ολικό ουράνιο να μην υπερβαίνει κάποια μιλιγκράμμ. Και αυτό ισχύει και για όλα τα άλλα τα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, όταν υπερβαίνουμε τα όρια είναι κάτι κακό και δεν πρέπει να το... πρέπει να το αποφεύγουμε για δημόσια υγεία. Πάντως τελικά, και αναφέρομαι στη φύση, είναι ένα φαινόμενο σύνηθες, δηλαδή το συναντάμε και σε άλλες περιοχές με αντίστοιχα πετρώματα, μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο. Φυσικά, υπάρχει και το εξασθενές χρώμιο, μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία, αλλά μπορεί να παραχθεί από και πετρώματα με διάφορες διαδικασίες. Το αρσενικό ήταν ένα δηλητήριο που το χρησιμοποιούσαν οι αγρότες παλιά. Τώρα έχει καταργηθεί, δεν χρησιμοποιείται στην Γεωργία, αλλά μπορεί να υπάρχει και σε πετρώματα κατάλληλα το αρσενικό, όπως έχει ανιχνευτεί σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, θέλει, το πόσιμο νερό θέλει και προστασία από ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά θέλει και κατάλληλη επιλογή θέσεων για να μην υπάρχει φυσική... αυτή που είπα εγώ, η γεωγενής ρύπανση, δηλαδή η ρύπανση που προέρχεται από τα πετρώματα και από την κυκλοφορία του νερού μέσα σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα. Γεια σας.